Ανάσα στα νοικοκυριά ελπίζουν πως θα φέρει παράγοντες αγοράς. Η μεγάλη βουτιά στην τιμή του πετρελαίου με την προϋπόθεση πως η πτωτική τάση θα συνεχιστεί. Η μετάλλαξη της Μποτσουάνα έφερε πτώσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου κατά 11,32%, σχεδόν 10 δολάρια. Από τα 82,22 το βαρέλι στα 72,91. Πού να βάλουμε, τι λεφτά. Με τι λεφτά να βάλουμε. Αυτό σημαίνει πως η αμόλυβδη μπορεί να απολύεται από την ερχόμενη εβδομάδα ακόμη και 1 ευρώ και 66,3 cents το λίτρο από 1 ευρώ και 76,3 cents που είναι σήμερα. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1 ευρώ και 05,5 λεπτά από το 1 ευρώ και 15,5 λεπτά που πωλείται σήμερα. Εάν συνεχιστούν οι τόσο μεγάλες μειώσεις, θα βοηθήσουν πολύ την οικονομία, όπως επίσης και την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, γιατί θα δούμε πολύ χαμηλές τιμές στα καύσιμα. Με τον Άκη, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης όπως και των υπολείπων καυσίμων συνεχίζουν να είναι απαγορευτικές για πολλούς καταναλωτές. Μπετονάκι, μπετονάκι. Η τιμή πώς τη βλέπετε? Εντάξει, ακριβά είναι, αλλά τι να κάνουμε. Κατά ανάγκη το παίρνεις. Για να ζεσταθείς, άμα έχεις οικογένεια μεγάλη. Τα 250 λίτρα μέχρι 300 για το επίδομα. Έχει τώρα αυτές τις 2-3 μέρες που χάλασε λίγο καιρός, έχει λίγο δουλίτσα. Αλλά μην φανταστείς. Αυτά που είχε πέρυσι είχε πιο πολύ δουλειά. Θέλω να παρακαλέσω την κυβέρνηση να κάνει κάτι με τη μαύρη διακίνηση στα καύσιμα. Είναι σοβαρό θέμα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι και για τους σωστούς πρατηριούτους και το κράτος κάνει πάρα πολλά χρήματα. Στόχος του οικονομικού επιτελείου να έχουν πληρωθεί το επίδομα όλοι οι παλαιοί δικαιούχοι ως τις 10 Δεκεμβρίου και οι νέοι ως το τέλος του μήνα.